Ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε όλοι στη γιορτή μας. Αυτές τις άγιες μέρες, όπως κάθε χρόνο, οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να πάρουμε μια ελπίδα και εμείς και εσείς και να γιορτάσουμε αυτές τις άγιες μέρες για τη δύναμη που χρειάζεται σε όλους μας για να προχωρήσουμε μπροστά, ειδικά στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε τώρα. Το Κικικαμέα και όλοι οι γονείς ζείτε μαζί μας, έχετε δει το έργο μας. Πιστεύω, παρά τις δύσκολες περιόδους, έχουμε πάει σχετικά καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φορείς και τους εθελοντές μας που τόσα χρόνια και τώρα έμπρακτα είτε είναι υπηρεσίες όπως η Περιφέρεια, ο Δήμος, πάρα πολύ σε ό,τι χρειαστήκαμε μας στήριξε. Αλλά θέλω πάρα πολύ ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τους εθελοντές και αυτή τη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια που έμπρακτα, παρά τις δυσκολίες, είτε με προσωπική εργασία είτε με υλική και ηθική βοήθεια μας, έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα. Στα πλαίσια του κοινωνικού έργου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πήρε την πρωτοβουλία και το προσωπικό εδώ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλόρινας συγκέντρωσε ένα σεβαστό ποσό για να βοηθήσουμε και εμείς στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματός σας και να βοηθήσουμε στο δύσκολο κοινωνικό έργο που έχετε κι εσείς. Πήραμε και κάποια δώρα και το υπόλοιπο κομματικό ποσό θα το διαθέσετε όπως νομίζετε εσείς και όπου έχετε ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Τις εκδείξεις, τις μνήσεις που πολέμουν και για αυτούς όλους τους λόγους το μυστήριο της ανθρωπίνης του Χριστού γίνεται πιο ενταχτικό και πιο αληθινό. Εύχομαι λοιπόν η αγάπη του Χριστού να αγγίξει τις καρδιές μας και να πλημμυρίσει από αγάπη και να σκορπίσουμε και να είστε πιο καλό παιδί. Ό,τι και να κάνουμε για αυτό το Ιδρύμα, για αυτά τα παιδιά, είναι λίγο. Νομίζω ότι το παράδειγμα που δώσανε οι αστυνομικοί, τα παιδιά τα δικά μας, και θα πρέπει να γίνει, να το μιμηθούμε όλοι οι Φλωρινιώτες. Μπορούμε. Χρόνια πολλά, να περάσουμε καλά και στους εργαζόμενους εύχομαι να έχουν υγεία για να προσφέρουν αυτό που πραγματικά μόνο αυτοί μπορούν. Και το βλέπουμε και το ζούμε. Στα παιδιά έχουμε ό,τι καλύτερο. Στους γονείς, υπομονή και σε όλους τους Φλωρινιώτες αυτό που είπε ο παπάς μας, να το κάνουμε πράξη. Να αγγίξει τις καρδιές μας και να το δείξουμε προς τα έξω. Μπορούμε. Όταν θέλουμε, μπορούμε. Καλές γιορτές. Καταρχήν θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για χρόνια πολλά σε όλους σας, τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Βοσκό. Από τη μεριά μου θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους των ΚΚΜΕΑ για την προσπάθεια που καταβάλουν για αυτά τα παιδιά να βρίσκουν αυτή την όμορφη, ζεστή στέγη και τη μόρφωσή τους, αλλά και τη διαπαιδαγώγησή τους. Από τη μεριά μου εύχομαι σε όλα τα παιδιά υγεία, ευτυχία, ο καινούριος χρόνος να τους φυλάει και να τους προστατεύει πάντα, σε όλους τους γονείς να τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν και, και κλείνοντας ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους και ένα ευτυχισμένο νέο έτος 2014. Και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τις ευχές από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είμαστε πολύ κοντά, συνεργασία με όλα τα σχολεία που έχουμε, να περάσετε καλά όλες αυτές τις γιορτές, να έχετε υγεία όλοι σας και να είναι ευτυχισμένο το καινούριο έτος το 2014. Για μία ακόμη χρονιά, ο Άγιος Βασίλης με τους βοηθούς ετοίμασαν δώρα πολλά για όλο του κόσμου τα παιδιά. Για μένα έφυγαν ένα κουμπαρά. Μήπως και καταφέρω να μαζέψω λίγα λεφτά. Ξέρετε κάτι, εγώ τον ζήτησα. Γιατί συνέχεια τα ξοδεύω και πάντα μένω άφραγη. Εσείς, τι δώρο ζητήσατε από τον Άγιο Βασίλη? Αν δεν έχετε ζητήσει ακόμα, κάντε το γρήγορα. Οι μέρες περνούν και πλησιάζει η πρωτοχρονιά. Γράψτε του ένα γράμμα. Και αν δεν ξέρετε να γράφετε, ζωγραφίστε του το δώρο που θέλετε να σας στείλει. Ο Άγιος Βασίλης ξέρει να διαβάζει όλα τα γράμματα του κόσμου. Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, κινέζικα, ιταλικά, όλα σας λέω και καταλαβαίνει όλες τις ζωγραφιές. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παραγγείλαμε τα δώρα μας. Τώρα μπορούμε να φορέσουμε τα παραμυθένια φτερά μας και να ταξιδέψουμε μέχρι την Κεσαρία, να γνωρίσουμε τον Άγιο Βασίλη. Ξεκινάμε. Φέτος λοιπόν κατάφερα, εγώ η παραμυθού, να βρω ένα σπίτι όπου μένει ο Άγιος Βασίλης. Για να μην με καταλάβει, κρύφτηκα πίσω από ένα μικρό παράθυρο και προσεκτικά, μα πολύ προσεκτικά, κοίταξα μέσα. Είδα λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, τον Άγιο Βασίλη να μην φτιάχνει δώρα,
αλλά να γράφει ένα γράμμα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, είπε. Μου στέλνουν χιλιάδες γράμματα και μου ζητούν δώρα, δώρα, δώρα. Όλοι λένε ότι με αγαπάνε, αλλά μόλις πάρουν το δώρο τους, με ξεχνούν την επόμενη στιγμή. Ελάτε γρήγορα, θέλω κάτι να σας πω. Είσαι που μου σκρεμάγε, Βασίλη. Φέτος αποφάσισα να μην μοιράσω δώρα. Δεν έχω εργοστάσιο παιχνιδιών. Άγιος είμαι, δεν είμαι παιχνιδοποιός. Να κρύψετε όλα τα δώρα στην αποθήκη και να στείλετε αυτό εδώ το γράμμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατό. Όλα περιμένουν τα δώρα του. Θα συνοχωρηθούν. Κάθε πρωτοχρονιά. Κάθε πρωτοχρονιά γνωρίζουν όταν ο Βασίλης παίρνει δώρα. Χωρίς πρωτοχρονιά, εσένα δεν γίνεται. Να κάνετε αυτό που σας ζήτησα. Φέτος πρωτοχρονιά θα έχει μόνο αυτό εδώ το γράμμα. Ακούστε τι σου γράφω. Αγαπητοί μου άνθρωποι, φέτος η πρωτοχρονιά είναι μια χρονιά. Κάθε πρωτοχρονιά σας μοιράζω δώρα. Αυτό το κάνω γιατί επιθυμώ η πρώτη μέρα του χρόνου να είναι γεμάτη αγάπη που θα σας συντροφεύει σε ολόκληρο τον χρόνο. Εσείς όμως χρόνια τώρα το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μαλώνετε, να κοροϊδεύετε, να λέτε ψέματα, να χτυπάτε ο ένας τον άλλον, να πολεμάτε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Και ξεχάσατε τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Το φτωχό, το ζητιάνο, τον ορφανό, τον άνθρωπο με αναπηρία. Τους γέροντες. Ξεχνάτε και εμένα. Καλή μου νερ. Στην δικιά μου στην νερ. Δικιά μου νερ, Δούλα. Είσαι η μόνη που πρέπει να πείτε τον Άγιο μας, το χαρό μας Άγιο να πει να μοιράσει δώρα την πρωτοχρονιά. Καλώς ήρθες, γλυκιά μου νερ, Δούλα. Ξέρω ότι θες να με πείσεις να φέρω και φέτος δώρα. Αλλά τόσα χρόνια δεν κατάφερα τίποτα. Με τα δώρα. Δες, αντί για αγάπη και δικαιοσύνη, υπάρχει μίσος. Δες τα χάλια τους. Κι η καμπάνα που σημαίνει σαν ανθρώπινη φωνή, τόσα να λέει των αγγέλων που ίνουν οι ουρανοί. Κάθε μαλλιώς και κάθε στόμα λέει του δίνια προσευχή, και ένα σχόλιο ενός τον άλλο για να αποφευθεί ευχή. Κι η καμπάνα που σημαίνει σαν ανθρώπινη φωνή, όσα να λέει των αγγέλων που ήνουν οι ουρανοί. Όλοι μες στην εκκλησούλα σαν τους μάγους προσκυνούν και στις τράχες τα τροπάδια φεύγουν πια και δε φωσκούν. Κι η καμπάνα που σημαίνει σαν ανθρώπινη φωνή, όσα να λέει των αγγέλων που ήμουν οι ουρανοί. Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει, ο μήνας που μας έρχεται το χρόνο φανερώνει. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλα, τραλαλαλα, τραλαλαλα.
άλλα. Να διαγυρεύουμε στο σπίτι σας να μπούμε τον Αγίο με όργανα και με φωνές να πούμε. Μέρα να έρχονται κι άλλοι κι αν είναι ορισμός σαν Χριστού τη μία γεννήσει. Να μπω, να μπω στα κοντικό σαν Χριστός γεννάτε σήμερον. Έρθει, έρθει, έρθει πόλη η ουρανία καλώνε. Επίτη στον όλο σ' αυτό το σπίτι πουρτάμε πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νικοκύρης.